Τσιρμάς με το Σίμου. Να ο Ιωακήμ θα σουτάρει και ο Σταθάκης πιστοποιεί για μία ακόμη φορά για ποιο λόγο είχε αρκετούς πόντους στην επίλεκτη κατηγορία. Αποκρούει για την ακρίβεια σε κόρνερ. Το κόρνερ που εκτελέστηκε από μάκρυς της μπάλας. Μεσολακιά εκτέλεσε το πρώτο κόρνερ. Εδώ η δεύτερη προσπάθεια με τον Τάσο ο Ζαχαρόπουλος, ο οποίος θα πατήσει την μπάλα στον Εγκούρτσα. Ο Γκούρτσας, καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Καραμπογιούκας, δοκάρι και ο Σταθάκης θα μαζέψει την μπάλα, σέντρα του Γκούρτσα, τρομερή ευκαιρία. 0-0 αναμέτρηση στο 11, δύο κλασικές ήδη η Μεσολακιά. Σίμω από μακριά το τολμάει, καλό σουτ, αλλά έπρεπε σαφέστατα η μπάλα πιο χαμηλά. Στο κέντρο της άμυνας, στη γραμμή σχεδόν της μικρής περιοχής, τον Καραμπογιούκα, η καρφωτή κεφαλιά προσέκουρε στο δοκάρι. Καλή πάσα για τον Καραμπογιούκα, εξέπαφης, τετατέ, το χασε ο Βασίλης Καραμπογιούκας. Έκλεψαν οι της Μεσολακιάς τον Ιωακήμ Μπαλιά, ο Ιωακήμ από μακριά με τον Τακατίνη. Τώρα θα σουτάρει ο Ιωακήμ, άστοχο το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Σταθάκη. Και Χαγιάς με τον Σύρπα, Ανδρίκος θα σουτάρει και η μπάλα θα κυλήσει μετά από κόντρα στην αγκαλιά του Βουλγαρίδη, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος για πρώτη φορά πρέπει μαζεύει την μπάλα. Μπαλιά στον Κεχαγιά, πολύ καλή πάση στον Κεχαγιά. Κεχαγιά θα βγει τέτα τέτ, αλλά άνοιξε αρκετά την μπάλα, δίνει τη δυνατότητα έτσι στον Νίκο Βουλγαρίδη να βγει και να εξουδετερώσει. Ο Ιωακήμ με γρήγορο διασκελισμό απέφυγε τον Τακατίνη, πάσα στον Γκούρτσα, έκλεψε τελευταία στιγμή ο Σαραβάκος, δίνοντας δυνατότητα στον Σταθάκη να βγει και να μαζέψει την μπάλα. Ζαχαρόπουλος, του Γκούρτσα κεφαλιά, Καραμπογιούκας θα κατεβάσει, άφησε στον Ιωακήμ, θα σουτάρει ο Ιωακήμ, μαζεύει ο Σταθάκης. Ο Ανδρίκος θα σουτάρει και θα αποκρούσει ο Βουλγαρίδης στη συνέχεια το σούτου και Χαγιά. Ζήτησαν offside οι παίκτες της Μεσολακιάς, αλλά και πάλι μπλοκάρει ο Βουλγαρίδης, δεύτερη ιδανική ευκαιρία για την ομάδα του Ροδολίβου στο παιχνίδι. Εδώ ο Χρυστομίδης, ο Μπάμπης Χρυστομίδης. Κάθετη για τον Τάσο, η πάσα του Τάσου, ο Καραμπογιούκας θα σουτάρει γκολ. 1-0, δεν κομπική μπάλα, νομίζω ο Μωυσής ήταν εκεί, ο οποίος δεν μπόρεσε ορθόδοξα να κόψει την μπάλα, έτσι ο Καραμπογιούκας με δυνατό βολέ μέσα από την περιοχή, στο βάθος των δικτύων του Σταθάκη. 1-0 στο 37, ανοίγει ο δείκτης του σκορ για λογαριασμό της Μεσολακιάς. Σαραβάκος. Το σούτ Σαραβάκα από μακριά, άστοχο. Ο Χαρίσης απέναντι στο Μωυσή. Και Χαγιάς, καλό το σούτ του και Χαγιά, έξυπνη προσπάθεια. Σέντρα από τον Μωυσή, έκοψε ο Τάσος, εδώ περιμένει ο Σαραβάκος. Θα γεμίσει το ύψος του πέναλτι, ο Χαρίσης με το Σύρπα, τα κουνάκι έξω. Αναβαίνει στο Φοράντοφ, θα δούμε την επιλογή του. Στο Φοράντοφ, δεξιά στο Γκούρτσα. Ο Γκούρτσας γυρίζει στον Ιωακήμ, ελιγμός του Ιωακήμ, σουτάρει άστοχα πάνω το κολπόστ του Σταθάκη. Άλλη μια ευκαιρία για τον Ιωακήμ. Ανδρίκος, Σαραβάκος. Στην περιοχή ο Κεχαγιάς, εδώ ελιγμός του Κεχαγιά, γυρίζει την μπάλα, η μπάλα προσκουρεί και στο δοκάρι παρά το γεγονός ότι απέκρουσε αρχικά με το δεξί του χέρι ο Βουλγαρίδης. Ο Σωστομίδης φέρει την πάσα προς τον Σίμου, Σίμου στον Ιωακήμ, ο Ιωακήμ θέλει να αποφύγει το Σταθάκι, αλλά θα πάρει κόρνερ από την επιστροφή του Τσιμπούρ που τον κόβει γιατί πήγε στα πλάγια να αποφύγει το Σταθάκι. Ανδρίκος, ξαναγύρισε η μπάλα στον Ανδρίκο, ελιγμή του Ανδρίκου, είναι ευνοημένος ο Ανδρίκος, βγήκε και ο Βουλγαρίδης και τελευταία στιγμή ο Στοφοράτοφ από την επέλαση του Ανδρίκου θα κόψει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή. Κόρνερ για την ομάδα του Εθνικού, Χατζηθεοδωρίδης εκτέλεσε το κόρνερ, κεφαλιά που αναγκάζει τον goalkeeper του Σύρπα, η κεφαλιά αναγκάζει τον Βουλγαρίδη να αποκρούσει σε νέο συνεχόμενο κόρνερ. Ο Ανδρίκος όμως βγαίνει ευνοημένος, αριστερά στο Σαραβάκο.
Ο Σαλαβέκος μπαίνει από το πλάγι στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα. Ο Χατζηθεοδωρίδης, κακό κοντρόλ. Εκτελεί ο Νένος, πάνω τα δοκάρια του Σταθάκη. Out. 16 λεπτά στην επανάληψη, μπάλα δεν περνάει το τείχος. Ο Σαραβάκος θα σουτάρει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βουλγαρίδη. Out. Στο Γιάννης. Χρυσοστομίδης. Δεν υπάρχει offside του Σίμου, τέτα τέτ εδώ. Δεν υπάρχει offside, σκάβει ο Σίμου τον Σταδάκη, αλλά του κλείνει ο Σταδάκη στο οπτικό πεδίο. Πάνω από τα δοκάρια του Σταδάκη η μπάλα, το τέτα τέτα στο χείο Σίμου. Το σούτ από τον Γκούρτσα Άστοχ, out. Μωυσής και Χαγιά στο σούτ, στην κίνηση με αρκετό φάλτσο, out. Στο Γιάννης πρωταρχικά, εδώ στη συνέχεια ο Κουντούζης είναι ευνοημένος. Και Χαγιάς στο πέναλτι, ωραίος ελεγμός του Κεχαγιά, το σούτ ισοφάρισε 1-1, ο Κεχαγιάς ισοφαρίζει και το αφιερώνει στην κερκίδα. Ο Κεχαγιάς λοιπόν, αυτός ο οποίος ο Βασίλης Κεχαγιάς θα ισοφαρίσει στο 31 του δευτέρου ημιχρόνου, μετά την ωραία εναλλαγή από τα αριστερά και καλή προσπίση του Κεχαγιά, βγήκε μπροστά από τον Βουλγαρίδη και ισοφαρίζει σε 1-1. Στη συνέχεια απομάκρυνση, αντεπίθεση για τον Ροδολίβος. Κάθετη για να βγει ο Κεχαγιάς, τέτα τέτα του Κεχαγιά και ο Ανδρίκος θα διπλασιάσει τα γκολ του Ροδολίβου. 1-2. Υποδειγματική αντεπίθεση για τον Ροδολίβος. Ο Κεχαγιάς στον Ανδρίκο, κάθετη για τον Κεχαγιά, πολύ γρήγορη. Και οι δύο, η ασίστη για τον Κεχαγιά, ο Κεχαγιάς πάτησε την μπάλα στον Ανδρίκο, ο οποίος με άδεια εστία σκοράρει γράφοντας το 1-2 στο 32. Πρωτοσύρπα στη συνέχεια έρχεται στο Φουράντοφ. Ποιος θέλει να μπει στην περιοχή, τα καταφέρνει από τα πλάγια, μπήκε στην περιοχή, θα σουτάρει, ιδανική ευκαιρία για τον Φοράντοφ, εκτινάζει το Σταθάκη, αλλά η μπάλα περνάει λίγο έξω.